Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, σήμερα Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022. Παιδιά, τον φάγαμε και τον Νοέμβρη. Φεύγουν οι μέρες, φεύγουν οι μήνες, φεύγουν και τα ρημάδια τα χρόνια. Μην μελαγχολήσουμε πρωί-πρωί. Καλά να είμαστε, να περνάμε όμορφα και να πούμε και χρόνια καλά σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, είναι η Εκατερίνη. Κατερίνα, έτσι, Κατερινάκη. Και ο Μαρκούριος γιορτάζει σήμερα. Μάλιστα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Τι έχουμε ακούσει τα τελευταία έτσι νέα έρχονται, είναι πάρα πολύ δύσκολα και πολύ άσχημα και πολύ σκληρά σε ό,τι αφορά αυτό, τη βία κατά των γυναικών. Και είναι και η μέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μην ξεχνάτε την Εθνική Αντίσταση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου. Ένα κομμάτι που διαμόρφωσε το ποιοι είμαστε σήμερα και πώς είναι δομημένη η κοινωνία μας σήμερα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, μισό λεπτό, εδώ, τώρα προσπαθώ να μπω για να δώσω δύο στοιχεία παραπάνω. Λοιπόν, η ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης καθιερώθηκε το 1982, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, που είναι η ημερομηνία της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου το 1942, για να τιμηθεί η αντίσταση των Ελλήνων κατά των κατοχικών δυνάμεων γερμανικών, ιταλικών και βουλγαρικών την περίοδο 1941-1944. Πάμε στα γεγονότα της ημέρας. 1916 επιβάλλεται από τις δυνάμεις της Αντάντ αποκλεισμός της Ελλάδας, εξαναγκάζεται να αποδεχθεί τελεσίγραφο και να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Πελοπόννησο και να δεχθεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα, τα λεγόμενα Νοεμβριανά. 1935, μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από 12 χρόνια στην, ας το πούμε, εξορία. Πάβει τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Κανδύλη και αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος. Ονόματα με ιστορία στην πορεία. Ενδεχομένως όχι και τόσο ευχάριστη. 1940. Κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο του ο Γούντι ο Τρυποκάριδος, το συμπαθέστατο αλλά σκανδαλιάρικο πτηνό που γεννήθηκε από το πενάκι του Walter Lanz. Το 1942, Άγγλοι κομάντος και Έλληνες αντάρτες, Έντι Μάγερς, Ναπολέον Ζέρβας και Άρης Βελουχιώτης, ανατινάζουν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου. Η σειρά εδώ, όπως το παρουσιάζεται σαν σήμερα, είναι ανάποδη. Πρώτα ο Άρης και μετά η Λυπή. Το 1942, το θεατρικό έργο της Άγκαθα Κρίστη, Πόντικο Παγίδα, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο με πρωταγωνιστές τους Ρίτσαρντ Άτεμπορο και Σίλα Σιμ. Πρόκειται για τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση αφού παίζεται μέχρι σήμερα. 1973 ανατρέπεται η κυβέρνηση Μαρκεζίνη και ο ίδιος ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, ο οποίος τίθεται υπό περιορισμό στο σπίτι του στο Λαγονίσι, εκεί στα φτωχικά, στα προσφυγικά. Νέος ισχυρός ανήρ του Απριλιανικού Αθεστώτος, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Άλλο κουμάσι. Νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται ο στρατηγός Φέδων Γκυζίκης, και αυτός, και πρωθυπουργός ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος. Δηλαδή, ας το πούμε, έγινε μια υποτιθέμενη αλλαγή, αλλά μετά τα γεγονότα και τα συμβάντα έφεραν την δημοκρατία. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε πάντα να έχουμε δημοκρατία. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και βιώνουμε, αλλά τέλος πάντων καλό είναι να τα συζητάμε και να τα λέμε. Σαν σήμερα, 1844, γεννιέται ο Carl Benz, γερμανός μηχανικός, ο οποίος σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο πρακτικό αυτοκίνητο εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Γεννιέται σαν σήμερα το 1939 η Ελένη Καραίνδρου, Ελληνίδα συνθέτρια, γνωστή από τη μουσική της στις ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Το 1941 γεννιέται ο Χρήστος Παπανικολάου, Έλληνας επικοντιστής, ο οποίος διετέλεσε και παγκόσμιος ρέκορντμαν του αγωνίσματος το 1970. Σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή το 1970 ο Γιούκιο Μισίμα, Ιάπωνας συγγραφέας, ο οποίος αυτοκτόνησε κάνοντας χαρακίρι. Και το 2005 φεύγει ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, George Best, ο Βόρειο-Ιρλανδός αυτός άσος, με σημαντική προσφορά στη Manchester United. Το Best, παιδιά, είχαμε κάνει μια κουβέντα κάποια στιγμή και λένε «Έλα μωρέ, φάγε τη ζωή του, πώς τα έκανε έτσι, χάλια, καταστράφηκε». Τι καταστράφηκε ρε παιδιά, τα είχε όλα, δόξα,
λατρεία από τις γυναίκες. Είχε όποια γυναίκα ήθελε, παιδιά, γιατί ήταν και όμορφος και ο κούκλος και ποδοσφαιριστής στην εποχή εκείνη. Ήταν διαφορετικά. Το Star System ήταν διαφορετικό. Δεν είχε μιλάμε σε μηνυματάκια, Instagram κλπ. Βγάζουμε φωτογραφίες. Τον έβλεπες, τον γούσταρες, τον πλησίαζες, τον προσέγγιζες και τελείωνε η ιστορία. Και στην πορεία, λέει, έπινε και πολύ. Πέρασε υπέροχα τη ζωή του, τη γλέντισε έτσι όπως ήθελε. Έμπαινε, παιδιά, ο George Best στο ημίχρονο, πήγαινε, τράβαγε δύο ποτήρια ουίσκι και έβγαινε και τρίπλαρε όποιον έβρισκε μπροστά του. Ή στο άλλο ημίχρονο ερχόταν μια γυναίκα, έκανε ό,τι έκανε μαζί της και έβγαινε στο δεύτερο ημίχρονο και πέταγε. Τι μου λέτε, λυπάστε τον Best. Μια μεγάλη μορφή. Σήμερα είναι Black Friday. Black Friday. Ακούστε να δείτε τώρα, το είναι όμως αυτό το Black Friday. Μισό λεπτό να πιω και τον καφέ μου. Λοιπόν, είναι το ανεπίσημο όνομα της ημέρας που ακολουθεί την ημέρα των ευχαριστειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει θεωρηθεί ότι αυτό ξεκίνησε από το 1952. Διαβάζω ένα πολύ όμορφο άρθρο της Μάρθρας Κίσκυλα στο TVXS. Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του όρου Black Friday δεν χρησιμοποιήθηκε όμως για τις αγορές στην περίοδο των διακοπών, αλλά για την χρηματοπιστωτική κρίση και ειδικότερα τη συντριβή της αμερικανικής αγοράς στις 24 Σεπτεμβρίου του 1869. Δύο φημισμένοι χρηματιστές της Wall Street, ο Jay Gould και ο Jim Fisk, συνεργάστηκαν για να αγοράσουν όσο περισσότερο χρυσό μπορούσαν, ελπίζοντας να οδηγήσουν την τιμή του στα ύψη και να τον πουλήσουν για να βγάλουν κέρδος. Όμως εκείνη την Παρασκευή του Σεπτέμβρη, η συνωμοσία τελικά αποκαλύφθηκε, δημιουργώντας κατακόρυφη πτώση στη χρηματιστηριακή αγορά και χρεοκοπώντας όλους τους βαρόνους της Wall Street. Καλά να πάθουν. Η πιο γνωστή ιστορία πίσω από την παράδοση της Μαύρης Παρασκευής συνδέεται όμως με τα λογιστικά φύλλα και τις αποδείξεις στις αρχές της δεκαετίας του 60, που εκείνη την περίοδο ήταν χειρόγραφα και τα καταστήματα χρησιμοποιούσαν δύο χρώματα μελανιού για να καταγράψουν τα στοιχεία. Ειδικότερα χρησιμοποιούσαν το κόκκινο για τις ημέρες με αρνητικό ισολογισμό και το μαύρο για τις ημέρες που είχαν μεγάλα κέρδη. Καθιερώθηκε έτσι η τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη ως η πρώτη ημέρα των πωλήσεων της χριστουγεννιάτικης περίοδου με σημαντικά αυξημένο τζίρο. Έκαναν τη σούμα τους. Έβλεπαν αν είναι μέσα ή έξω και γι' αυτό λεγόταν Black Friday. Τα τελευταία χρόνια ένας άλλος μύθος έχει εμφανιστεί και δίνει μια ιδιαίτερα άσχημη εκδοχή στην παράδοση, υποστηρίζοντας ότι το 1800 οι ιδιοκτήτες των νότιων φυτιών μπορούσαν να αγοράσουν σκλάβους με έκπτωση μετά την ημέρα των ευχαριστειών. Αν και αυτή η εκδοχή των ριζών της Μαύρης Παρασκευής έχει οδηγήσει κάποιους να ζητούν τον μποϊκοτάζ των αγορών εκείνη την ημέρα, η ιστορία δεν επιβεβαιώνεται και πρέπει να το πούμε αυτό. Η αληθινή ιστορία πίσω από τη Μαύρη Παρασκευή, ωστόσο, δεν είναι τόσο λαμπερή όσο οι συσκευασίες των προϊόντων που αγοράζουμε εκείνη την ημέρα. Τη δεκαετία του 50, η αστυνομία στην πόλη της Φιλαδέλφειας χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει το χάος που ακολούθησε την ημέρα μετά την ημέρα των ευχαριστειών, όταν ορδές αγοραστών από τα προάστια και τουρίστες πλημμύρισαν την πόλη πριν από ένα μεγάλο αγώνα και η αστυνομία πραγματικά αδυνατούσε να βάλει την τάξη. Έπαιζε, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ, το ναυτικό με τον στρατό ξηράς, αγώνας φούτμπολ, πρωτάθλημα έτσι αμερικανικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, μου έχει έρθει μία είδηση από έναν φοιτητή, ο οποίος είναι τελειόφυτος στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του πρώην ΤΕΗ Λάρισας και είναι εργαζόμενος ως βοηθός ηλεκτρολόγου, ο Λαβρέντης Κουρελάς, ο οποίος τι λέει, έχει υποστεί μια απίστευτη ταλαιπωρία γιατί δεν του δίνουν το πτυχίο για 150 ευρώ. Αναφέρεται στην επιστολή που έστειλε ότι ένας εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των εστιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει μπλοκάρει την ορκομοσία του. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο σπουδαστής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προβλέπει ο κανονισμός ότι αν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα, ο φοιτητής δεν μπορεί να ορκιστεί. Ο φοιτητής λοιπόν οφείλει 150 ευρώ, έτσι, και έστειλε μάλιστα επιστολή στον πρίτανη του Πανεπιστημίου λέγοντάς ότι στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι, αδυνατεί να δώσει το ποσό αυτό, θα προσπαθήσει να το δώσει στην πορεία είτε με δόσεις είτε με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά θέλει να πάρει το πτυχίο του για να μπορέσει να προχωρήσει. Ωστόσο, από το Πανεπιστήμιο, λόγω του κανονισμού αυτού, δεν του δίνουν το πτυχίο. Είναι απίθανη ιστορία, έτσι, 150 ευρώ, παιδιά, να μην μπορείς να πάρεις το πτυχίο σου. Λαβρέντης Κουρελάς λέγεται, επαναλαμβάνω, είναι τελειόφυτος φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του πρώην ΤΕΗ Λάρισας, εργαζόμενος ως βοηθός ηλεκτρολόγου
και δεν μπορεί να πάρει το πτυχίο του παρά τις σπουδές που ολοκλήρωσε με επιτυχία για 150 ευρώ. Τι να πει κανείς, πραγματικά τι να πει κανείς. Ειδήσεις και ειδήσεις, παιδιά, αλλά αυτό που θα δείτε θα γελάσετε. Μπείτε στο διαδίκτυο, είναι περισσότερο εικόνα, σας το λέω έτσι για να σας δώσω ένα στίγμα και να μπορέσετε με την πρώτη ευκαιρία να μπείτε στο διαδίκτυο ή μέσα από τα κινητά σας τηλέφωνα τώρα αυτά, έτσι που είμαστε της τεχνολογίας με τα, πώς τα λένε αυτά τα καινούργια τα τηλέφωνα, τα, ναι, που τα πιάνουν όλα, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη. Ναι, λοιπόν, είναι ένας αγρότης, ο οποίος στη Φθιώτιδα έχει πάει ο άνθρωπος στο χωράφι του για να μαζέψει ελιές. Αλλά σου λέει, τι θα κάνω εγώ τώρα εδώ, θα κάθομαι να μαζεύω ελιές και να μου σπάνε τα νεύρα και να μην περνάει η ώρα με τίποτα. Πήρε μαζί του αγκαζέ και το κλαρινάκι του, το κλαρίνο του, ο Γιάννης Κατσαντώνης, ο οποίος είναι βουρτουόζος στο κλαρίνο, θα τον ακούσετε. Με το ένα χέρι τραβάει τις ελιές για να πέσουν, έχει βάλει κάτω και το πανί για να τις μαζέψει. Έτσι, και με το άλλο παίζει το κλαρίνο. Απίθανη εικόνα, παιδιά, μπείτε και δείτε την. Άλλη ωραία εικόνα, απίστευτη επίσης, είναι από την Κρήτη. Μας έρχεται από την Κρήτη, όπου σε ένα παλιό γήπεδο που υπάρχει εκεί, το γήπεδο βρίσκεται στα ορεινά του Φόδελε, έξω από το Ηράκλειο, περίπου 30 χιλιόμετρα. Και εκεί τώρα έχει σταματήσει να γίνεται αγώνας. Προφανώς θέλει λίγο κατασκευή το γήπεδο. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση τώρα και τι βιώνει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Άλλωστε, αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής, γιατί σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με το πρόσωπο της ημέρας, τον Άκη Κατσούδα, ο οποίος εκδίδει ένα περιοδικό με δικές του δυνάμεις, έτσι, ολομόναχος, το περιοδικό Football, που ασχολείται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μακριά από τα φώτα του επαγγελματισμού. Ο Άκης Κατσούδας, λοιπόν, θα είναι σε λίγο μαζί μας, γιατί το σημερινό μας θέμα είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Λοιπόν, τι έκανε τώρα ένας εικονολήπτης, ο Νίκος Σαράντος, έφτιαξε ένα βίντεο, πήγε εκεί στο γήπεδο του Φόδελε, τον είχαν ενημερώσει ντόπιοι, για να δει το εξής φαινόμενο. Το χορτάρι που υπήρχε δεν υπάρχει πια, γιατί το έφαγαν τα πρόβατα. Βόσκησαν εκεί τα πρόβατα, βρήκαν το χορτάρι, το έφαγαν και το γήπεδο, από γήπεδο με χορτάρι που ήταν, έχει μείνει ξερό. Άμα δείτε την εικόνα, παιδιά, επειδή είναι, αν όχι ολοφαγωμένο, σχεδόν μισοφαγωμένο και παραπάνω, περίπου στο 75%, είναι εντυπωσιακή εικόνα και τα πλάνα που έχει τραβήξει ο εικονολήπτης, ο Νίκος Σαράντος, από πάνω, που το γήπεδο, ας πούμε, μια μεγάλη περιοχή έχει λίγο χορταράκι ακόμα μέχρι να βοσκήσουν τα πρόβατα και το υπόλοιπο γήπεδο είναι ξερό. Η ιστορία, βέβαια, είναι ότι σε αυτό το γήπεδο και όλα τα γήπεδα όπου φιλοξενούνται οι αγώνες του ερασιτεχνικού αθλητισμού θα πρέπει να είναι από την πολιτεία με ενίσχυση, με προσπάθεια, για να παραμείνουν ζωντανά, όχι να γίνει τόπος για να βοσκήσουν πρόβατα. Και πάμε δυνατά, καλή σας μέρα, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης. Στην αρχισυνταξία η Στέλλα Γκλιάνα και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Άκη Κατσούδα στη Μαλαισιάδα. Σε πετυχαίνουμε? Τώρα βρίσκομαι Αθήνα. Α, ωραία. Καλημέρα, τι γίνεται, Άκη? Καλημέρα. Μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Θέλω να πω ότι εγώ έμαθα και πληροφορήθηκα για τη δική σου δράση και όλων όσοι υποστηρίζουν αυτές τις προσπάθειες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και φίλους. Μου λένε, ρε, εσύ πήγαινε να δεις ένας τύπος τι κάνει, έχει τρέλα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και δίνει μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια μόνος του, η οποία έχει και αποδοχή. Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Ναι. Από το φεστιβάλ, από τον Άρη Μαλαισιάδας, από το περιοδικό Football? Για πάμε. Πάμε να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Πάμε πρώτα στο περιοδικό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Σε είδα και να το κρατάς εκεί φωτογραφία. Μάλιστα, σου ζήτησα αν υπάρχει κάποιο τέφος και μου λες, εξαντλήθηκε. Ναι. Τα τέτοια αυτά κυκλοφορούν, δηλαδή, ανά εξάμηνο, και επειδή δεν είναι πολύ μεγάλο το τυράζ, συνήθως φεύγουν κατευθείαν. Δηλαδή, υπάρχει ένα πιο κοινό που φεύγουν κατευθείαν και συνήθως υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν προλαβαίνουν, αλλά προσπαθούν όσο περισσότερο να καλύψουμε τις που υπάρχει. Το περιοδικό αυτό, υπάρχει το Football, έχει να κάνει με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Είναι κάτι που από μικρό με εξήταρε και ασχολούμουν λόγω του χωριού μου, επειδή μεγάλωσα έτσι. Στη Μαλαισιάδα, στην Τολοκανδανία, που είναι ένα μικρό χωριό,
που είχαμε την ομάδα μας, πάντα μου άρεσε να πηγαίνω να βλέπω ποδόσφαιρο. Οπότε μου δημιουργήθηκαν αυτές οι εικόνες και ήθελα να κάνω κάτι αυτό. Και έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι σίγουρα έτσι όπως μου το περιγράφεις, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τους οπαδούς των μεγάλων ομάδων που θα σπεύσουν να αγοράσουν το περιοδικό κλπ. Είναι μια προσπάθεια μοναχική, ένας μοναχικός καουμπόι που κάνει αυτό που του αρέσει. Προφανώς δεν έχει τις οικονομικές απολαβές που θα μπορούσε να έχει μια άλλη προσπάθεια με ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό νομίζω είναι ένα στοίχημα όχι μόνο προσωπικό, είναι και ένα στοίχημα για να αναδείξουμε τις ανάγκες που έχει σήμερα η κοινωνία μας να επιστρέψει στο ρομαντισμό και στον αθλητισμό που τέλος πάντων είχε ένα διαφορετικό χρώμα. Έτσι πήγαινε στη γειτονιά, έπαιζε μία γειτονιά με την άλλη και γινόταν μάχη πραγματική με την καλή έννοια. Σήμερα βλέπουμε άλλα πράγματα και μέσα από το παγκόσμιο κύπελο που παρακολουθούμε τώρα. Θέλω όλα αυτά να τα πιάσουμε λίγο και να δούμε τις αξίες του αθλητισμού όπως υπάρχουν ακόμα σήμερα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Ναι. Αυτό που έχω αντιληφθεί γυρίζοντας αρχικές προκλήσεις της Ελλάδας, γιατί είχαμε την τύχη τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχουμε ακόμα την τύχη να έχουμε γυρίσει περιοχές όπως τις Πρέσπες στη Βόρεια Ελλάδα, να έχουμε πάει στους Φούρνους στην Ικαρία, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή μου στο Αγρίνιο, στην Κόρνθο. Έχουμε γυρίσει πάρα πολλά μέρη. Στους Φούρνους βρήκε στους Κουρσάρους, έτσι, τον Κουρσάρο. Ναι, ακριβώς. Που είναι μια ομάδα, εκεί γνωρίσαμε ανθρώπους που πραγματικά μοιάζονται για το ποδόσφαιρο με την πραγματική έννοια. Δηλαδή τρέχουν, δίνουν λεφτά από την τσέπη τους για να μπορέσουν να μείνουν ζωντανές οι ομάδες τους και είναι αυτό το μεγαλύτερο άγχος που έχουν όλοι. Γιατί δυστυχώς η επαρχία, πέρα από την οικονομική κρίση που τη χτύπησε πολύ τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τον κόσμο που παραμένει εκεί. Άρχισε και βλέπω μια ερημοποίηση της επαρχίας, οι πιο πολλοί έρχονται στην Αθήνα, που είναι πολύ λογικό, εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά προσπαθούν με τα χίλια ζόρια να κρατήσουν ζωντανές ομάδες. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν το ποδόσφαιρο όχι απλά σαν ένα άθλημα, το βλέπουν σαν ένα θεσμό, σαν μια ευκαιρία να συμβιβούν, να παίξουν, να χαρούν. Και είναι αυτό και κάτι που το έχω αντιληφθεί κι εγώ με την ομάδα στο χωριό. Δεν είναι απλά μια Κυριακή που θα πάμε να δούμε μπάλα, είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Είναι ένας τρόπος για να μαζευτούν οι άνθρωποι, να τα πούν. Δεν είναι πολύ συχνό αυτό. Δεν συμβαίνει. Είναι αυτή μια πολύ καλή αφορμή. Μια συναισθηματική ιεροτελεστία, θα έλεγα, έτσι. Πράγματι, ακριβώς. Λοιπόν, είπες τώρα για τους Φούρνους, έτσι, και ας πούμε το νησιωτικό ποδόσφαιρο μέσα σε όλα τι προβλήματα αντιμετωπίζει με τις μετακινήσεις, αν θα έρθει το καράβι, αν πας να παίξεις αλλού και θες 2 μέρες για να μετακινηθείς, δηλαδή αν κάποια ομάδα είναι σε υψηλότερο επίπεδο και είναι ομάδα από νησί, άντε να έρθει να παίξει στην Αθήνα και να παίζει, ξέρω εγώ, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές και να ανεβοκατεβαίνει κάτι Σαββατοκύριακο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα και σε οικονομικό πλαίσιο, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες και όλοι όσοι ακολουθούν τις ομάδες. Και βέβαια, εδώ τίθεται και το μεγάλο ζήτημα. Η πολιτεία, εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα, το έχεις ψάξει δημοσιογραφικά και το έχεις ερευνήσει, είναι πουθενά κοντά σε όλη αυτή την ιστορία ή πίνει την ίσαν και είναι λίγο απ' έξω? Και... Ναι. Πράγματι, στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται, πρώτα απ' όλα δεν είναι όλες πλούσιες ομάδες. Μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν κάποια νησιά πράγματι που έχουν σχετικές ομάδες και να μπορούν να τα έχουν όλα καλυμμένα. Υπάρχουν ομάδες που είναι σε νησιά που είναι πιο απομονωμένα, που είναι δύσκολα πράγματα. Επίσης, πράγματι είναι σίγουρο πως έχουν μεγάλο ζήτημα με τις μετακινήσεις λόγω καιρού. Εντάξει, είναι εξωτερικό το χειμώνα, με τα μπουφόρ και αυτά πολλές φορές αναβάλλονται αγώνες. Πολλές φορές ακυρώνονται δρομολόγια που σημαίνει ότι μπορεί να μείνουν εκεί που έχουν πάει εκτός έδρας και θα πρέπει να κάπου να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Να νοικιάσουν ένα χώρο. Δηλαδή το αυτή ήταν ότι μιλώντας με κατοίκου, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στον Κουρσάρο τότε, μου είχαν πει ότι μια φορά είχαν
Είχε κάνει κακό καιρό και δεν μπορούσε να επιστρέψω πίσω στους φούρνους. Και και δεν υπήρχαν ξενοδοχεία εύκολα. Δεν μπορούσε να βρει κάποιο ξενοδοχείο εύκολα για να μείνουν. Γιατί τα πιο πολλά μήνυμα φέρνει. Και αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Ότι η ζωή αλλάζει εντελώς το χειμώνα. Αυτό που αντιλήφθηκα εγώ είναι ότι. Άκη, σε διακόπτω. Ναι. Θέλω να πας κάπου σταθερά. Ή αν υπάρχει κάποιο σταθερό τηλέφωνο να μας το δώσει, γιατί κάνει κάποια νουμεράκια η γραμμή και κάπου σε χάνουμε. Πολύ λίγο, ωραία, αλλά ωραία. Άμα μπορείς κάπου να έχει καλύτερο σήμα. Έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Για να μην καλύτερα. Ας πούμε, χάσαμε στο σημείο που έλεγες ότι μετακινήθηκε και αναγκάστηκε να μείνει η ομάδα των φούρνων κάπου. Το που έμεινε, το χάσαμε, ας πούμε. Αν θες να το επαναλάβεις, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Είναι δύσκολο το χειμώνα γιατί δεν υπάρχουν ακόμα και πολλά ξενοδοχεία και ξενώνες ανοιχτές στα νησιά. Γιατί πιο πολλοί κλείνουν για να συντηρηθούν, για να ανακαινιστούν για το επόμενο καλοκαίρι και αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα. Που είναι χαρακτηριστικό. Αυτό συμβαίνει στα νησιά. Πράγματι, το χειμώνα αλλάζει εντελώς η ζωή. Έτσι, ναι. Πώς μπορεί να είναι φανταστικό το καλοκαίρι. Οπότε αυτό την έβγαλαν όμως στρωματσάδα οι άνθρωποι, έτσι. Αυτό όμως που αντιλήφθηκα είναι ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη και μια στήριξη από την τοπική κοινωνία, όχι τόσο αυτό που λέμε από το κράτος. Που... Δηλαδή, μπορεί άνθρωποι να πληρώνουν τις μετακινήσεις, να βάζουν ένας κάποιος που έχει ή ένας κάποιος που έχει το σκάφος, ένα μικρό σκαφάκι ή ένα μικρό καΐκι, να πληρώνει αυτός, να βάζει αυτός δηλαδή τα έξοδα για να γίνονται μετακινήσεις. Υπάρχει δηλαδή αυτή η στήριξη μεταξύ των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες για την. Ναι, είναι εντυπωσιακό και σημαντικό αυτό που λες για την αλληλεγγύη και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ανθρώπων, αλλά να μην αντικαταστήσει και τις ευθύνες της πολιτείας, μέχρι σε ένα σημείο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πότε ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα, βλέπω ότι έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, έτσι. Ναι. Στο Καποδιστριακό, Ναι. Ωραία. Για πες λοιπόν, πότε ξεκίνησες την προσπάθεια, πότε σου καρφώθηκε η ιδέα και είπες, παιδιά, θέλω όλο αυτό το οποίο εγώ αγαπώ και ενδεχομένως και πολλοί κόσμος ακόμα, να το βάλω σε ένα χαρτί και να εκδώσω ένα περιοδικό. Ωραία. Αυτό ξεκίνησε περίπου γύρω στα τέλη του 2018. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω πάντα για ποδόσφαιρο, μου άρεσε να διαβάζω περιοδικά που να κάνω το ποδόσφαιρο. Αλλά παρατηρούσα ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά την επένδυση οικονομικής κρίσης, πάρα πολλά έντυπα κλείσανε. Υπήρχε μεγάλο ζήτημα σε αυτό. Και από τότε μου καρφώθηκε η ιδέα να δημιουργήσω ένα έντυπο που θα είναι μόνο σε χαρτί, όχι site. Είχα ακούσει και διάφορες απόψεις που μου λέγανε «Εντάξει, δεν είμαστε εποχή, δεν είναι εποχή για έντυπο, δεν είναι εποχή του χαρτιού». Ναι, πράγματι, αλλά εγώ ήθελα να κάνω αυτό. Ήθελα να αποτυπώσω όλα αυτά που έχω φωτογραφίσει και έχω δει μέσα σε χαρτί. Και από τότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα, σιγά σιγά. Το πρώτο τεύχος είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο, το ρεστινικό ποδόσφαιρο στην Αθήνα, που κυκλοφόρησε τα μέσα του 19 και από τότε έχουν βγάλει 5 τεύχη, που έχουν διάφορες θεματικές. Μία θεματική ήταν τα ελληνικά νησιά, άλλη μία ήταν το γυναικείο ποδόσφαιρο, άλλη μία θεματική ήταν η νοσταλγία, που αυτό το τεύχος είχε γίνει μετά το πρώτο κύμα κοροναϊού στην Ελλάδα, που ήμασταν κλεισμένοι με τα σπίτια μας και προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τις δουλάπες μας και να βρούμε ό,τι φανέλες είχαμε, ό,τι χαθάκια πανίνι είχαμε, για να κατιόμαστε λίγο σε μια εγρήγορση, να έχουμε κάτι να κάνουμε. Ναι. Και με το καλό τον Ιανουάριο θα κυκλοφορήσει και το νέο τεύχος. Ωραία, αυτό θα μου κρατήσει ένα, σε παρακαλώ. Καλά, σίγουρα. Οπωσδήποτε. Σίγουρα, βεβαίως. Λοιπόν, γιατί είμαι και συλλέκτης και είμαι έτσι φανατικός υποστηρικτής τέτοιων προσπαθειών και νομίζω ότι όχι μόνο εγώ. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, όντως πήγες κόντρα στο ρεύμα, έτσι, γιατί είναι η εποχή που ο περιοδικός τύπος και οι εφημερίδες περνάνε μια πολύ μεγάλη ύφεση, έτσι, και τα δεδομένα πλέον έχουν σταθεί στον ηλεκτρονικό τρόπο ενημέρωσης. Ναι. Όντως ήταν δύσκολο το πείραμα. Οικονομικά βγαίνει με θυσίες. Πώς βγαίνει αυτή η ιστορία? Ναι. Οικονομικά πράγματι είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά υπάρχει πράγματι ένα πιστό κοινό, υπάρχει ένα κοινό κάποιων εκατοντάδων ανθρώπων που στηρίζουν κάθε φορά την προσπάθεια και δεν μπορώ να πω ότι βγαίνουν πολλά χρήματα,
αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα όλα και μπορώ να συνεχίσω και το κάνω. Έχω μια μόνιμη δουλειά, εργάζομαι στο One Man Jar, που είναι ένα site που έχει να κάνει ένα από τα μεγαλύτερα site στην Ελλάδα, έχει μεγάλη στοιχημότητα, εκεί δηλαδή από εκεί βγάζω το ψωμί μου και ό,τι παραπάνω βγάζω το δίνω στο περιοριστό. Δηλαδή, μεράκι, όμορφα. Ναι, πράγματι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Κατερίνα. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα, μας λέει λοιπόν ο Σωτήρης Πουλόπουλος. Σωτήρη, τον είπα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, και επανερχόμαστε να μιλήσουμε για το Athens Football Festival, ναι, και να δώσουμε και χρόνο για το θρυλικό Άρη Μαλαισιάδας. Θα μας πεις όλη την ιστορία. Έτσι, ναι, θα μας πεις όλη την ιστορία. Ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε ως ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής πριν γίνει τραγουδιστής, έτσι. Ήταν ελαιοχρωματιστής και έπαιζε στον Άγιο Ιερόθεο. Μετά πήρε μεταγραφή και για την ομάδα της καρδιάς του, τον Ατρόμητο, εκεί στο Περιστέρι. Και καλό είναι να το αναφέρουμε λοιπόν. Με τον Άκη Κατσούδα μιλάμε τώρα, τον εκδότη του περιοδικού Football και δημιουργό του Athens Food, πήγα να πω, πίνασα πρωί-πρωί, Football Festival. Άκη μου, συμβαίνουν και αυτά, έτσι. Πες μας... Και το ποδόσφαιρο συνδέεται πάντα με το φαγητό. Ναι. Ιδιαίτερα άμα είσαι τηλεόραση μπροστά και τρως 4-5 πίτσες, κάπως έτσι πάει. Θα πούμε και για το Μουντιάλ. Ελπίζω να προλάβουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε το τι γίνεται εκεί μακριά στο Κατάρ. Αλλά πάμε να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι το Athens Football Festival. Το Athens Football Festival είναι το πρώτο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ αμυγών που γίνεται στην Αθήνα. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησα με τον συνάδελφό μου, τον Αλέξη Ροδοπότη. Είμαστε δύο δημοσιογράφοι που αποφασίσαμε να το δημιουργήσουμε. Είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα που έχω κάνει. Αλλά ήταν μια ευκαιρία στο να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε διάφορους, να συγκεντρώσουμε ανθρώπους από διάφορους τομείς εργασίας, για να τους φέρουμε εκεί, να εκθέσουν τα έργα τους. Στο πρώτο φεστιβάλ που διοργανώθηκε στο Ρομάντζο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 18-19-20 Νοεμβρίου, μπορούσε κανείς να δει διάφορες εκθέσεις, φωτογραφικές εκθέσεις, εκθέσεις έργων, καλλιτεχνικών έργων που δημιούργησαν καλλιτέχνες αποκλειστικά για μας, που έχουν να κάνουν πώς βλέπουν αυτό το ποδόσφαιρο. Υπήρχαν ομιλίες που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να είναι μια συμπεριληπτική πόλη για διάφορες κοινωνικές ομάδες που ζουν στο περιθώριο. Είχαμε και μια ομιλία για το Μοντιάλ, την Κυριακή το βράδυ που ξεκίνησε το Μοντιάλ. Είχαμε αρκετές προβολές την ώρα. Γενικά ήταν μια ευκαιρία να συγκεντρωθεί κόσμος που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που θεωρούμε πως δεν έχει να κάνει με αυτή την κλασική έννοια το να πάμε στο κήπεδο, να βρίσουμε, να φωνάξουμε, να τσακωθούμε. Είναι κάτι άλλο και πράγματι ήρθε αρκετός κόσμος. Κόψαμε αρκετά εισιτήρια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθαν. Είναι μια εντυπωσιακή φωτογραφία εδώ που βλέπω στο προφίλ σου με τον Γιώργο Μανθάτη, τον ποδοσφαιριστή της Καλλιθέας, να κάνει τρίπλες στο σκυλάκι του. Ναι. Ωραία εικόνα, πολύ ωραία εικόνα. Για το Μουντιάλ, τι είπατε τώρα, μια και το έφερε ο λόγος, δηλαδή ποιες ήταν οι τοποθετήσεις, αλλά θα ήθελα να μάθω και τη δική σου γνώμη για όλο αυτό το πανηγύρι που έχει στηθεί, το πανηγύρι δισεκατομμυρίων που έχει στηθεί πάνω από τον υγρό τάφο χιλιάδων ανθρώπων και όχι μόνο. Είχαμε τις πρώτες μας ιδέες και τα πρώτα μας, αφού αποφασίσαμε να το κάνουμε Νοέμβρη, σκεφτήκαμε ότι θέλουμε πάρα πολύ να μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Και αποφασίσαμε την ομιλία να την κάνουμε την ώρα ένα και στο πρώτο μάτς μεταξύ του Κατάρ και του Εκουαδόρ. Ως μια θέση που να το πει κάποιος, ναι, πράγματι. Το θέλαμε να το κάνουμε εκείνη ακριβώς, εκείνη ακριβώς το δύο. Και αποφασίσαμε να βρούμε ανθρώπους που να μας μιλήσουν και με στοιχεία και να μην είναι απλά μια άποψη, να είναι υπερσταθμωμένοι. Και πράγματι καλέσαμε την εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας, που έκανε πολύ μεγάλη έρευνα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τους θανάτους εργατών στο Κατάρ. Και τα στοιχεία που μας έδωσε πράγματι είναι σοκαριστικά. Χιλιάδες άνθρωποι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς το νούμερο, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί το κράτος του Κατάρ, το καθεστώς του Κατάρ, δεν έδωσε ποτέ στη δημοσιότητα, δεν μιλούσε για τρεις θανάτους. Είναι εντυπωσιακό το πώς προσπαθήσαν να κρύψουν όλο αυτό. Όλη αυτή την υπόθεση. Το τι συνέβη για να δημιουργηθεί το Μουντιάλ εκεί πέρα. Το τι παρανομίες συνέβησαν σε διάφορα επίπεδα για να γίνει αυτό. Και κατά πόσο μπορούν
και οι ποδοσφαιριστές να τον μποϊκοτάρουν, όπως ήταν η Εθνική Γερμανία κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης πριν από την έναρξη του πρώτου ματ. Κάναν την κίνηση, κάναν μια κίνηση. Κατά πόσο μπορούν οι ποδοσφαιριστές να μποϊκοτάρουν και τι θα κάνει ο κόσμος από εκεί πέρα. Αν θα το δούμε, δεν θα το δούμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται εκεί με την ομάδα του χωριού στη Μαλαισιάδα. Μία ομάδα που νομίζω με δική σου πρωτοβουλία και κάποιων άλλων ανθρώπων αναβίωσε αγωνιστικά μετά από μία δεκαετία που βρισκόταν σε λίθαργο, ας το πούμε. Είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβώς. Η ομάδα ξεκίνησε το 80. Εγώ μικρός, αυτό που έκανα ήταν κάθε Σαββατοκύριακο να πηγαίνω να την βλέπω. Δηλαδή το αίσθημα αυτό το ότι έχει μαζευτικό του στο γήπεδο και εγώ με το σπίτι και περιμένω τελειώσει τα διαβάσματα να γράψω τις ασκήσεις που έχω να κάνω για το σχολείο και να φύγω να πάω στο γήπεδο. Να το βλέπω μαζί με τον αδερφό μου, μαζί με τη μάνα μου, η οποία ασχολείται πάρα πολύ. Άμα πού τώρα καλημέρα, γιατί σίγουρα τρελαίνεται με το ποδόσφαιρο και με έπαιρνε πάντα μαζί. Πώς τη, πώς τη λέμε τη μαμά? Αθανασία. Καλημέρα κύριε Αθανασία. Να χαίρεστε το παλικάρι σας. Και πηγαίναμε, βλέπαμε, αλλά κάπου εκεί πέρα γύρω στο 10-2009 με την οικονομική κρίση να αρχίσει να τα σαρώνει όλα και τον αριστεχνικό αθλητισμό, πάρα πολλές ομάδες εκεί στην περιοχή κατεβάσανε ρολά. Μία από αυτές ήμασταν και εμείς. Εμείς αγωνιστήκαμε πολύ τότε, αλλά δεν μπορούσαμε, δεν το είχαμε σκεφτεί τόσο. Παίζαμε, συνεχίζαμε να παίζουμε έτσι κι αλλιώς, δεν σταματούσαμε ποτέ. Κάπου εκεί στο 2020 περίπου, όταν είχα πάει κατά την τέχνη της πρώτης καραντίνας, αποφάσισα να φύγω από την Αθήνα για να πάω στο χωριό μου και ήταν ίσως από τις καλύτερες αποφάσεις που μπορούσα να πάρω εκείνη την περίοδο, να το να μείνω εδώ στην Αθήνα, γιατί εκεί όσο να είναι είχες την ελευθερία του να μπορείς να βγαίνεις, να μπορείς λίγο να έχεις λίγο αέρα, που εδώ στην Αθήνα έλειπα αυτό το πράγμα. Και από τότε συναντιόμαστε όσο μπορούσαμε να συναντηθούμε με τους φίλους μας, πήγαμε καμιά φορά στο γήπεδο και λέμε δεν κάνουμε τίποτα να ξαναβιώσουμε την ομάδα. Και σιγά σιγά το καλοκαίρι το πρώτο να βγάλουμε, να βρούμε ομάδες να παίξουμε φιλικά, να φτιάξουμε το γήπεδο γιατί το γήπεδο ήταν παρατημένο, να φτιάξουμε τα αποδυτήρια, τα δοκάρια που είχαν σπουδιάσει, να καθαρίσουμε όλο το χώρο, να βρούμε φανέλες. Όλα αυτά μόνοι σας τώρα, έτσι. Να παίξουμε. Όλα αυτά μόνοι σας, δηλαδή ουσιαστικά πήρα το καταστατικό και φτιάξα την ομάδα πάλι από την αρχή με τον τρόπο με τον οποίο μας περιγράφεις. Μας στηρίξαν οι άνθρωποι εκεί από το χωριό, δεν έχουμε πρόβλημα μεγάλης ηλικίας. Και τους άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αλλά εμείς αποφασίσαμε μόνοι μας, πάμε να το κάνουμε. Δηλαδή, γιατί όχι να μην το κάνουμε. Και το κάναμε τελικά και πήγε μια ώρα. Η ομάδα τώρα συμμετέχει επίσημα σε αγώνες στην ΕΠΣΕ του Λοκαρνανίας. Τώρα, αυτή είναι η διαδικασία. Τρέχουμε τις διαδικασίες προκειμένου του χρόνου να είμαστε έτοιμοι να κατεβούμε. Γιατί είναι μια διαδικασία που πρέπει να συγκεντρώσουμε κάποια χαρτιά, είναι κάποια γραφειοκρατικά, είναι να μαζευτεί όλη η ομάδα. Αλλά με το καλό νομίζω ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε. Ναι, είναι δύσκολος ο όρος που έχει μπει από πλευράς πολιτείας σε όλο αυτό το χαρτομάνι. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό σήμανε και το τέλος πολλών ποδοσφαιρικών σωματείων όπως το γνωρίσαμε. Βλέπουμε ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων που κάποτε είχαν 100 ομάδες και έχουν ξεμείνει τώρα με 30, με 40. Και αυτό είναι στενάχωρο γιατί ουσιαστικά σφαδάζει το αριστεχνικό ποδόσφαιρο και δεν γίνεται κάτι γι' αυτό. Από την άλλη, για να κάνω και το συνήγορο του κακού, υπήρχαν και ομάδες σφραγίδες που δεν συμμετείχαν και έπαιρναν απλά τις επιχορηγήσεις κλπ. Σε εμάς στην Λοκαρνανία, επειδή είναι ένας νομός ο οποίος είναι πολύ μεγάλος επικράτεια, υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες. Από ένα σημείο και μετά δεν καταφέραν όλες αυτές τις ομάδες να αντέξουν. Τώρα δηλαδή βλέπουμε σε περιοχές δήμων, δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα για να εκπροσωπεί 10 χωριά. Παλαιότερα υπήρχαν για 10 χωριά 5 ομάδες. Το δύσκολο και αυτό που μας αφορεί πάρα πολύ είναι ότι δεν υπάρχει πολύ νεολαία στα χωριά για να στηρίξει αυτές τις ομάδες καθαρά αγροτικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οικονομικά πράγματι παραμένει να είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας δεν είναι πάρα πολλά τα έξοδα για να κατεβείς στο γάμα του κόσμου. Δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή το δυσκολότερο
Το budget... δυσκολότερο είναι να βρεθούν τα άτομα που θα παίξουν. Δηλαδή πρέπει να παίξουν τα άτομα τα οποία θα είναι εκεί. Ναι. Το budget, γιατί είναι οι μετακινήσεις, είναι οι διαιτητές, είναι τα γήπεδα, είναι 1002. Τα έξοδα για την λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας όπως ο Άρης Μαλαισιάδας σε αιτήσια βάση, πού ανέρχονται περίπου, αν το έχεις υπολογίσει? Νομίζω ότι ξεπερνούν σίγουρα τα 1.000-1.500 ευρώ, κάπου εκεί νομίζω, ναι. Μάλιστα. Νομίζω κάπου εκεί, αλλά και αυτό ακόμα είναι, το ψάχνουμε ακόμα. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται τουλάχιστον 2.000 ευρώ, γιατί πρέπει να είναι και κάποια έξοδα βασικά, όπως να πάρει δύο παπούτσια που τώρα που το σωριστεί. Είναι όλα αυτά μέσα στο κομμάτι, δηλαδή είναι να φτιάξει δελτία, να επισκεφτούν οι γιατρούς τα παιδιά όλα για να είναι ok, σίγουρο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για να παίξουν. Είναι κάποια έξοδα που είναι βασικά. Ναι, οι διαιτητές, οι μετακινήσεις, όλα αυτά έχουν. Ναι, πράγματι, όλα έχουν αυτά κόστη. Έχουν κόστη, είναι κάποια φανερά κόστη που πρέπει να τα καλύψουμε. Λοιπόν, Άκη, όταν σε ρωτάει κάποιος τι ομάδα είσαι, αμέσως τι το απαντάς? Άρης. Άρης Μαλαισιάδας και η επόμενη ερώτηση Άρης Θεσσαλονίκης, όχι Άρης Μαλαισιάδας. Αν και με τους οπαδούς του Άρης Θεσσαλονίκης έχουμε αποκτήσει πολύ τενή σχέση. Λοιπόν, θα σου πω... Δηλαδή το χωριό, τα πλαίσια του αγώνα που είχαν με τον Πανετολικό στην αρχή τη σεζόν, μας στείλανε μήνυμα και μας λένε θέλουμε να έχουμε το χωριό σας, να τα δούμε, να ανταλλάξουμε φανέλες. Και πράγματι ήταν οι άνθρωποι, ήταν γύρω από 25-30 άτομα. Μπράβο. Και μιλήσαμε, κάναμε, φάγαμε, τα είπαμε και ήταν πολύ, είχε πολύ πλάκα. Γιατί, το να έρθουν ο παρή του Άρη της Αλμίκης σε εμάς. Λοιπόν, από μια τέτοια ιστορία ξεκίνησα πριν από 10 χρόνια να κάνω έρευνα. Εγώ είμαι ΑΕΚ, έτσι. Και ξεκίνησα να κάνω μια έρευνα η οποία κατέληξε σε ένα βιβλίο που έχει ήδη κάνει 5 εκδόσεις, όλες οι ΑΕΚ του κόσμου, όπου περιλαμβάνονται όλες οι ομάδες που είτε λέγονται ΑΕΚ σε όλο τον κόσμο, είτε έχουν ένα εμβληματοδικέφαλο αητό. Είναι 461 που έχω συγκεντρώσει τώρα σε όλο τον κόσμο. Θέλω να σου πω, επειδή το έχω ψάξει και για άλλες ομάδες, ότι ο Άρης ενδεχομένως να είναι δεύτερος σε σειρά. Έχει πάρα πολλές ομάδες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που λέγονται Άρης. Ναι. Σου βάζω ιδέες τώρα. Ισχύει. Να ψάξουμε να βρούμε τις ομάδες του Άρη και να αρχίσουμε να παίζουμε μαζί τους. Αυτό θα το δυναμικό. Ο Άρης Μαλαισιάδας τι χρώματα έχει και τι έμβλημα έχει? Έχει το κλασικό έμβλημα του Άρη με την προσθήκη του χωριού, το όνομα του χωριού, του Μαλαισιάδα, και είμαστε τα κυτρινόμαυρα και έχουμε και ένα χρώμα που είναι το παραδοσιακό, τη δεύτερη φανέρα, που είναι το μπλε. Λέμε κίτρινο, είναι δεύτερη φανέλα και πρώτη είναι κλασική κυτρινόμαυρη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα, εσύ σπούδασες δημοσιογραφία, ενδεχομένως ξεκινώντας είχες όνειρα, δεν ξέρω αν έχουν εκπληρωθεί, αν είσαι στον δρόμο στον οποίο είχες υπολογίσει ότι θα βαδίσεις. Όλοι έχουμε κάποιες άλλες σκέψεις. Πώς είναι διαμορφωμένο σήμερα το πλαίσιο στο χώρο μας, θα ήθελα να μου πεις, για ένα νέο παιδί σαν και εσένα που ξεκίνησε με αγάπη και όρεξη στη δημοσιογραφία και όπως βλέπω δεν το βάζει κάτω, ακολουθεί τις δικές του λογικές, θέλοντας να ανατρέψει λίγο την πεπατημένη που βλέπουμε ανοίγοντας τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και το διαδίκτυο ενδεχομένως. Ναι. Όταν αποφάσισα να περάσω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Γράφαμε τότε και τη σχολική εφημερίδα που είχαμε στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο. Αλλά αυτό που άκουγα από όλους είναι τι πας να κάνεις τώρα, δεν πας σε κάποια σχολή η οποία θα έχει σίγουρη αποκατάσταση, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπήκα το 2014 που ακόμα ήταν η κρίση, ήταν πολύ ισχυρή. Αποφάσισα να το κάνω, λέω να το κυνηγήσω. Μέσα στη σχολή άρχισα να αλλάζουν πολλά πράγματα σχετικά με το τι θέλω να κάνω. Και αντιλήφθηκα ότι πράγματι είναι αρκετά δύσκολα, υπάρχει μεγάλη δυσκολία, ειδικά για ένα νέο παιδί. Δυστυχώς η μισθή των δημοσιογράφων σήμερα, των νέων δημοσιογράφων, ειδικά στα sites, είναι πολύ χαμηλή. Έχω ακούσει από δημοσιογράφους που δουλεύανε παλιότερα, που σου πήγαν απολαβές που σήμερα τις ακούμε και γελάμε, εμείς οι νεότεροι. Και βλέπω από φίλους μου μια πολύ μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια στο κομμάτι αυτό. Δυσκολεύονται πολύ. Είναι λίγα τα χρήματα, είναι πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Πράγματι, είναι μια δουλειά η οποία δεν έχει πολλές φορές ωράριο. Αλλά έχει το καλό. Το καλό σε μένα είναι ότι έχω καταφέρει και έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, σε αρκετά μέρη της Ελλάδας που έχω πάει,
γνωρίζω ανθρώπους, δηλαδή που θα πάω και θα μου πούν έλα να κάτσουμε, να πιούμε, να πάμε. Δηλαδή τη Λαμία που είχα πάει το περασμένο καλοκαίρι για να κάνω ένα αφιέρωμα για το τελευταίο μάτι άρθρα εθνική στην Ευρώπη που είχε γίνει τον Παράζ με Κυβέρια. Εκεί γνώρισα του οπαδού τη ΕΑ τη Λαμία και με πέναν τηλέφωνο μετά από ένα μήνα και μου λέγανε πότε θα έρθει να πάμε να πάμε. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι τεταρικό. Αυτό είναι φανταστικό. Δεν μπορεί να το πει εύκολα. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα τέτοιο χώρο που δημιουργεί τέτοιε φιλίε και τέτοιε σχέσει. Έχω γνωρίσει ανθρώπου που δεν θα του γνωρίσει αλλιώ, αθλητέ, μεγάλου. Και όλα αυτά για μένα είναι μια πολύ μεγάλη παρακαταθή. Και ένα μεγάλο. Και ένα μεγάλο boost για να συνεχίσω να κάνω αυτό το πράγμα. Που έχει δυσκολίες, αλλά προσπαθώ να κοιτάω τα καλά, γιατί αλλιώς δεν θα το έκανα. Άμα ήταν όλα αυτά δύσκολα. Λοιπόν, Άκη, σου υποσχόμαστε ότι όταν ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές του δραστηριότητες ο Άρης Μαλαισιάδας, θα είμαστε εκεί για να το καλύψουμε. Τέλεια. Και θέλω να είμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο κάνεις και να αναδεικνύουμε τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες σου μαζί με τους ανθρώπους τους οποίους συνεργάζεσαι, γιατί δίνει μια άλλη εικόνα, ένα άλλο στίγμα στο τι είναι ο αθλητισμός και τι πρέπει να είναι ο αθλητισμός σήμερα και το τι είναι η δημοσιογραφία και το τι θα έπρεπε να είναι η δημοσιογραφία σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.